Σήμερα 16 Αυγούστου συμπληρώνονται 13 χρόνια από την ημέρα που η Βίκη Μοσχολιού έφυγε από τη ζωή. Η μικρή της κόρη, η Ευαγγελία Δωμάζου, εξομολογήθηκε για πρώτη φορά σε γνωστή εφημερίδα τις τελευταίες επιθυμίες της μητέρας της. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, η Βίκη ζήτησε από τις πολύ αγαπημένες της κόρες να διώξουν από το δωμάτιο τους πάντες και να μείνουν μόνες. Ήξερε πλέον και η ίδια ότι βάδιζε προς το τέλος της. «Θυμάμαι, κλαίγαμε εγώ και αδελφοί μου αγκαλιασμένες. Μας λέει, κοιτάξτε, εγώ σε λίγο θα φύγω. Θέλω να είστε αγαπημένες και να δίνετε ελεημοσύνη στον κόσμο». Μας ρώτησε τι θα κάνουμε με το σπίτι της Πάρνηθας και της είπαμε ότι πρέπει να το πουλήσουμε. «Ναι, παιδί μου, να το πουλήσετε. Μη σας φάει αυτό το σπίτι», ήταν η απάντησή της. Έπειτα μας είπε πως ήθελε να γίνει η κηδεία της. Μας ζήτησε συγκεκριμένο νεκροθάφτη που τον γνώριζε. Μας ζήτησε συγκεκριμένο ξύλο για την κάσα της και μας είπε ότι δεν ήθελε να ακουμπήσει κανένας λουλούδια πάνω στο φέρετρο. Το μόνο που ήθελε ήταν ένα σταυρός από λευκά τριαντάφυλλα που θα έγραφε πάνω «Η κόρη σου, τα εγγόνια σου». Επίσης ήταν επιθυμία να μην ανοιχτεί το φέρετρο, γιατί ήθελε ο κόσμος να τη θυμάται όπως ήταν στις δόξες της. Μας ζήτησε να τη θάψουμε στο πρώτο νεκροταφείο με όλες τις τιμές, να την ακολουθήσουν μπουζουκάκια στο δρόμο για την τελευταία της κατοικία και πριν γίνει νεκρόσιμος ακολουθία να την πάμε στο μοναστηράκι, στα Μέγαρα για να τη διαβάσει και η γιαγιά Ελισάβετ, η οποία ήταν ηγουμένη εδώ. Εγώ και η αδελφοί μου βέβαια κλαίγαμε συνεχώς και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε από πού αντλούσε όλη αυτή τη δύναμη. Και εκείνη μας είχε αγκαλιά και προσπαθούσε να μας ηρεμήσει λέγοντας «Μην κλαίτε, τώρα όλα είναι καλά, μετά θα έρθουν τα δύσκολα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε». Με την αδελφή μου εκπληρώσαμε όλα όσα μας ζήτησε. Αυτά αφηγήθηκε η μικρή κόρη της, Ευαγγελία Δωμάζου.